Ελένη... αν μπορείς, Θανάση, σε μισό λεπτό τουλάχιστον να κατέβουμε. Ελένη, ναι, βεβαίως. Να αφήσουμε την Ελένη Καλογεροπούλου. Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει. Η Ελένη προφανώς δεν άκουσε τον ήχο της βόμβας ή δεν ξέρουμε τι άλλο συνέβη. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό που είπε, να συνέβη, να υπήρχε σεισμός. Τι να πει κανείς. Πάντως εκενώνεται το ξενοδοχείο στο οποίο βρίσκονται οι περισσότεροι Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι αυτή την ώρα. Πιθανόν να επλήγει και από βόμβα, να μην το κατάλαβε πάνω στον πανικό της η Ελένη Καλογεροπούλου. Οι Νατοικοί λοιπόν έβαλαν και απόψε στόχο την κρατική τηλεόραση. Γύρω στις 12 ακούστηκαν εκρήξεις στο Βελιγράδι και αμέσως μετά το κρατικό κανάλι σταμάτησε να εκπέμπει. Βεβαίως αυτά συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το πρωί τα ξημερώματα, εκεί γύρω στις 3.30 με 4, είχαμε μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων, είχαμε μπαράζ εκτόξευσης πυράβλων με όλα όσα είπαμε νωρίτερα. Εν τω μεταξύ, θέμα αξιοπιστίας του ΝΑΤΟ δημιουργείται πλέον μετά και το νέο λάθος από το οποίο ένας πύραυλος ξεπέρασε τα όρια του κοσυφοπεδίου και χτύπησε ένα τριόροφο σπίτι στα περίχωρα της Σόφιας. Από θαύμα δεν υπήρξαν και εκεί θύματα, ενώ η κυβέρνηση της Βουλγαρίας αντέδρασε εντονότατα. Τα γεράκια του ΝΑΤΟ ξανακτύπησαν λάθος. Αυτή τη φορά όμως ο έξυπνος πύραυλος, αντί για τη Γιουγκοσλαβία, πήγε στη Βουλγαρία. Έντρομοι ένικοι μιας μονοκατοικίας πολύ κοντά στη Σόφια είδαν τον πύραυλο να πέφτει στην οροφή του σπιτιού. Η νέα προκλητική επίθεση έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ πριν από την έκρηξη ένα αεροσκάφος είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας και πετούσε σε ύψος 7.000 μέτρων. Ένα κομμάτι μπήκε από το παράθυρο και κάπου εδώ χτύπησε στην πόρτα. Ήρθαν και οι πυροσβέστες, αλλά δεν μου είπαν τίποτε. Ορίστε, δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω αν είναι επικίνδυνο και ραδιενεργό, λέει αυτό το αγόρι. Και όπως ήταν επόμενο, ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ που προσπαθεί κάθε φορά να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, το έκανε ξανά, με θράσος, παρά το γεγονός ότι κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Ακούστε τι είπε. A NATO aircraft was illuminated by a Serb air defense radar. A missile was fired in self-defense in response to this threat from a surface-to-air missile. After the ground radar was turned off, the missile strayed from its target and unintentionally landed in Bulgaria. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Βούλγαρος πρόεδρος Πέτρας Στογιάνοφ είχε ζητήσει εξηγήσεις από το ΝΑΤΟ, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά η τέταρτη. Και μην ξεχνάμε πως η Βουλγαρία βρίσκεται το πυρηνικό εργοστάσιο του Κοσλοντούι. Άλλο ένα λάθος, ίσως από βήμη ρέο. Όχι, δεν κάνουμε λάθος βίντεο. Αυτό που βλέπετε είναι η παρουσίαση του βιβλίου της Μόνικα Λεβίσκη στη Μόσχα. Εκεί όπου επικρατεί ο διπλωματικός πυρετός, φαίνεται πως τα αίματα έχουν ανάψει για τα καλά. Γι' αυτό και η παρουσίαση έγινε μέσα σε ένα στριπτιζάδικο. Με τη μουσική της ταινίας Pretty Woman και τη φωνή της Μόνικα να γεμίζει τον αέρα. Όμως τα γεράκια του ΝΑΤΟ βοβάρισαν και τη Γιουγκοσλαβία. Στόχοι τους ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες καυσίμων, δηληστήρια, αναμεταδότες, γέφυρες, αεροδρόμια αλλά και κατοικημένες περιοχές. Τη σφοδρότερη επίθεση δέχτηκε η Ποντγκόριτσα, πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, αλλά και το αεροδρόμιο Σλάτινα που βρίσκεται στην περιοχή. Τα δηληστήρια ήταν και πάλι στόχο στην πόλη Νόβισατ, αλλά και αποθήκες με καύσιμα της Γιουκοπετρόλ, στο Σμεντέρεβο και στην Πόζεγκα. Στο Βελιγράδι σχεδόν όλη τη νύχτα ακούγονταν εκρήξεις και χτυπήθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα νότια προάστια της πόλης, ενώ κατέστρεψαν και μια γέφυρα στην Οστρούζνιτσα. Μέχρι να επικοινωνήσουμε με την Ελένη Καλογεροπούλου, που όπως ακούσατε νωρίτερα φεύγει από το ξενοδοχείο μαζί με όλους τους δημοσιογράφους και όλους όσους φιλοξενούνταν σε αυτό το ξενοδοχείο βεβαίως, καθώς ενδεχομένως να χτυπήθηκε από βόμβα, ενδεχομένως να σημειώθηκε σεισμός, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη. Θα μας το πει σε λίγο η Ελένη Καλογεροπούλου. Πάμε λοιπόν στη Ρένα Γκούμα να δούμε ποιος είναι ο απολογισμός που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουμε και πολλές πηγές βεβαίως, Ρένα. Καλή σου μέρα. Θανάση, είναι οι πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε από το CNN, το οποίο επικαλείται και αυτό σερβικές πηγές, και από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πάλι το οποίο επικαλείται και αυτό σερβικές πηγές. Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη μας τα λεγόμενα του ανταποκριτή του CNN, του απεσταλμένου μάλλον του CNN στο Βελιγράδι, οι χθεσινοβραδινές επιθέσεις ήταν και οι σφοδρότερες που έχει ζήσει η Ιουγκοσλαβική πρωτεύουσα από την έναρξη
των αεροπορικών βομβαρδισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, του ανταποκριτή του, υπάρχει αδιευκρίνιστος μέχρι στιγμής αριθμός θυμάτων, καθώς δύο σπίτια στο Βελιγράδι χτυπήθηκαν, και από ό,τι είπε ο ίδιος, αυτό που βλέπει, επειδή επισκέφθηκε την περιοχή που σημειώθηκε το χτύπημα, το νατοϊκό χτύπημα, είναι γεμάτη από συντρίμμια. Κάποιες άλλες πληροφορίες πάλι από γιουγκοσλαβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποιοι νεκροί, δύο ή τρεις στον αριθμό, ενώ φλέγεται το στρατόπεδο που βρίσκεται στα δυτικά του Βελιγραδίου και τα δηληστήρια της πόλης. Είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός, ωστόσο πρέπει να πούμε ότι οι χθεσινοβραδινές επιθέσεις ξεκίνησαν από πολύ νωρίς το βράδυ. Για πρώτη φορά βλέπουμε ότι είναι πιστός στις υποσχέσεις του Αμερικανός Πρόεδρος Κλίντον, ότι πλέον οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί θα γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτά είναι μέχρι στιγμής αυτά που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, Θανάση, για την κατάσταση που επικρατεί στο Βελιγράδι. Για να συνοψίσουμε, Ρένα, ξεκίνησαν οι επιθέσεις από πολύ νωρίς, από τις 11 τη νύχτα. Ακριβώς. Χτυπήθηκαν ο κεντρικός και άλλοι περιφερειακοί αναμεταδότες σερβικής τηλεόρασης. Διεκόπη το πρόγραμμά της. Χτυπήθηκαν κάποιοι από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ναι, οι οποίοι ίσως βοηθούσαν και τη σερβική τηλεόραση να βγάλει πρόγραμμα. Ακριβώς. Τώρα πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα άρχισε να βγάζει πάλι το πρόγραμμά της η σερβική τηλεόραση, mm-hmm, αλλά πριν από περίπου 10 λεπτά σταμάτησε η εκπομπή της και πάλι. Σύμφωνα με ένα τηλεγράφημα που έχω στα χέρια μου του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, τρεις άνθρωποι, ένας αστυνομικός και δύο πολίτες, σκοτώθηκαν στο Βελιγράδι από τις αεροπορικές επιθέσεις της νύχτας. Όμως, αν λάβουμε υπόψη μας τα λεγόμενα. Αυτά έγιναν γνωστά μέχρι κάποια στιγμή. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε πληροφόρηση. Ακριβώς. Ενώ αν λάβουμε υπόψη μας τα λεγόμενα του απεσταλμένου του CNN, οι νεκροί ίσως είναι πολύ περισσότεροι. Μάλιστα. Έλεγα λοιπόν ότι χτυπήθηκαν οι αναμεταδότες, χτυπήθηκαν ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια. Αυτό που είδατε ήταν η διακοπή του προγράμματος της γιουγκοσλαβικής τηλεόρασης. Επίσης, Θανάση, να πούμε ότι διέκοψε πριν από λίγο το πρόγραμμά της και πάλι. Προφανώς χτυπήθηκε και πάλι κάποιος αναμεταδότης. Ίσως πρέπει να πούμε ότι όλες αυτές τις ημέρες εκπέμπει με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία η σερβική τηλεόραση. Ενώ στις 12 παρά 20 χθες το βράδυ, τοπική ώρα, η κρατική ραδιοφωνία του Βελιγραδίου μετέδωσε ότι έχει καταστραφεί ο αναμεταδότης που βρίσκεται στο ύψωμα Αβάλα, στα νότια του Βελιγραδίου. Μέσω αυτού του αναμεταδότη μπορούν οι ξένοι δημοσιογράφοι να στείλουν τις εικόνες του πολέμου και της καταστροφής στα τηλεοπτικά κανάλια ολόκληρου του κόσμου. Πρέπει να πούμε επίσης ότι δεν έχουμε καμία εικόνα μέχρι στιγμής από κανένα πρακτορείο, ούτε και από τη σερβική τηλεόραση, από τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις και τις επιθέσεις που έγιναν σήμερα τα ξημερώματα. Το είπαμε νωρίτερα, ήταν μια νύχτα τρόμου. Αποφάσισε να ισοπεδώσουν το Βελιγράδι. Αρκεί αυτό που είπες νωρίτερα για όσα μετέδωσε το CNN, για όσα ανακοίνωσε το CNN, ότι ήταν οι σφοδρότεροι οι βομβαρδισμοί, ότι φλέγονται αυτήν την ώρα και κτίρια και στρατόπεδο, χτυπήθηκαν κατοικημένες περιοχές, χτυπήθηκαν σπίτια. Είπες ότι είναι γνωστό πως υπάρχουν τρεις νεκροί ήδη, ένας αστυνομικός και δύο πολίτες στο δρόμο, δεν ξέρουμε πόσοι είναι εγκλωβισμένοι στα δημόσια κτίρια και στα σπίτια. Να πάμε και πάλι στην Ελένη Καλογεροπούλου. Ελένη. Λοιπόν, γεια σας. Ναι, έκανε και σεισμό μέσα σε όλη αυτή την ταραχή. Αν είναι δυνατόν, έκανε και σεισμό. Το ξενοδοχείο που μένουμε δεν είναι. Είναι παλιό, ένα παλιό κτίριο. Όταν λέμε κουνηθήκαμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Παραλίγο να φεύγουμε από τα παράθυρα. Τέλος πάντων, τώρα είμαστε καλά όλοι. Έχουμε κατέβει κάτω. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν δυνατός και ο σεισμός για να τρομοκρατηθείτε τόσο πολύ. Ήταν πάρα πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός. Ήταν πάρα πολύ δυνατός. Ίσως εμείς τον αισθανθήκαμε τόσο πολύ, γιατί είναι το κτίριο, είναι παλιό το κτίριο. Αλλά όπως μας έλεγαν και όλες οι άνθρωποι εδώ στο ξενοδοχείο, είναι λογικό, με τόσες πολλές βόμβες που έχουν πέσει, έχουν δημιουργηθεί ρήγματα. Και όπως είναι λογικό πια, αρχίζει να κουνιέται η γη. Δεν το αισθανθήκαμε, δεν ήταν ένας απλός σεισμός όπως μπορεί κάποιες στιγμές να έχουμε αισθανθεί όλοι μας. Πραγματικά κουνιόταν ολόκληρο το ξενοδοχείο, έφευγαν οι καρέκλες, τα κρεβάτια, εγκαινώθηκε όλο το ξενοδοχείο, βγήκαμε έξω. Όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν...
Τι έγινε σήμερα στο Βελιγράδι, Ελένη? Τι έγινε απόψε στο Βελιγράδι? Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Οι βομβαρδισμοί ξεκίνησαν από τις 10.30. Φαινόταν, θα ήθελα να σου πω, Θανάση, ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο, γιατί ο ουρανός ήταν πάρα πολύ καθαρός. Είχε πανθέλινο σχεδόν. Είχε, δηλαδή, θέλω να πω, όλες τις προϋποθέσεις για να χτυπήσουν τα ανατολικά αεροσκάφη. Πραγματικά λοιπόν άρχισαν από πολύ νωρίς να χτυπούν, αλλά τα μεγαλύτερα χτυπήματα έγιναν γύρω στις 2 η ώρα το πρωί. Χτύπησαν το Γενικό Επιτελείο, το αρχηγείο, εν πάση περιπτώσει, όπως το λένε εδώ, και απέναντι ακριβώς βρίσκεται το Υπουργείο Εξωτερικών. Πρέπει να σας πω ότι εμείς σήμερα το συνεργείο του ΣΚΑΙ, ο Ηλίας Μπασίσογλου και ο Γιάννης Ωβιερόπλους, ζήσαμε πραγματικά. Συνειδητοποίησαμε μάλλον τι σημαίνει φόβος και τι σημαίνουν βομβαρδισμοί. Από υπερβάλλοντα δήλωση, θα λέγαμε, ενώ ήδη είχαν ξεκινήσει οι βομβαρδισμοί μέσα στην πόλη, κάναμε το λάθος και μπήκαμε μέσα σε ένα αυτοκίνητο που έχουμε νοικιάσει, προκειμένου να πάμε να δούμε πού ακριβώς έχουν πέσει οι βόμβες. Την στιγμή που φτάναμε, όμως, τα αεροπλάνα έριχναν τις βόμβες ακριβώς στο κυβερνείο. Εμείς βρισκόμασταν πίσω από το κυβερνείο, δηλαδή 50 μέτρα από εκεί που έπεσαν οι βόμβες. Όπως καταλαβαίνετε, αφήσαμε το αυτοκίνητο, αρχίσαμε να τρέχουμε. Οι αστυνομικοί και ο στρατός που υπήρχε, γιατί υπήρχε στρατός γύρω, άρχισαν να μας φωνάζουν να τρέχουμε στη μέση του δρόμου. Φυσικά, γιατί φοβόντουσαν ότι θα έπεφταν και άλλοι πύραυλοι στα γειτονικά κτίρια και ότι θα μπορούσαμε να εγκλωβιστούμε. Εμείς, μη γνωρίζοντας πού πρέπει να πάμε, πηγαίναμε ακριβώς κάτω από τα κτίρια. Πιστεύαμε δηλαδή ότι έτσι μπορούμε να προστατευτούμε. Αυτοί, ευτυχώς όμως, η αστυνομία και ο στρατός μας είπαν ότι πρέπει να βαδίζουμε στη μέση του δρόμου, να τρέχουμε. Πραγματικά αρχίσαμε να τρέχουμε, απομακρυνθήκαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο. Αλλά ομολογώ ότι μετά από πάρα πολλή ώρα, κάναμε πολλή ώρα για να συνέλθουμε, γιατί ήταν πραγματικά ένα σοκ για μας. Δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η πύραυλη είναι... Σε πόση απόσταση από εκεί που βρισκόσασταν έσκασε ο πύραυλος? Σας λέω 50, για να μην πείτε και ότι είμαι και υπερβολική, σας λέω μπορεί και 100 μέτρα. Εγώ που δεν έχω, όλοι λένε ότι δεν έχω την αίσθηση του κινδύνου, πίστεψα ότι πραγματικά... όλα τελείωναν, δηλαδή νόμιζα ότι έπεφτε πάνω μας. Τώρα, εγώ τι να σου πω, είπες νωρίτερα μόνη σου ότι ήταν μια λάθος εκτίμηση την οποία δεν πρέπει να επαναλάβετε, Ελένη. Ναι, στάπα και νωρίτερα, δεν χρειάζεται δημοσίως να πούμε περισσότερα. Να σας πω στη συνέχεια ότι εκεί ακριβώς που βομβάρτησαν σκοτώθηκε ένας αστυνομικός και άλλοι δύο πολίτες εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητό τους μάλιστα έχει μείνει ακόμα εκεί πέρα. Άναψε φωτιά, όπως είναι λογικό, δηλαδή από τον πύραυλο. Έπεσαν και θράβηματα, αλλά πήρε φωτιά το αυτοκίνητο. Οι άνθρωποι κάηκαν. Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε. Επίσης τραυματίστηκε ακόμα ένας πυροσβέστης, ένας ακόμα αστυνομικός, αλλά και ένας Γιουγκοσλάβος δημοσιογράφος. Το πιο παράλογο της ιστορίας, Θανάση, όμως είναι ότι πέρα από αυτό, δύο ανατολικοί πύραυλοι έπεσαν σε δύο σπίτια. Είναι πραγματικά τρελό, είναι πραγματικά παρανοϊκό. Δηλαδή δεν μπορούσε κανένας να το φανταστεί. Αν εν πάση περιπτώσει το κυβερνείο ή το Υπουργείο Εξωτερικών αυτής της χώρας αποτελούν στρατιωτικό στόχο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορούν, ας πούμε, δύο σπίτια σε μία περιοχή 2 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο του Βελιγραδίου να αποτελούν και αυτά στρατιωτικούς στόχους. Στο ένα σπίτι μένουν κανονικά 5 οικογένειες, όμως είχαν φύγει, είχαν βγει, είχαν πάει στα καταφύγια και ήταν και μία ταβέρνα, μάλιστα ελληνική ταβέρνα, η οποία λέγεται Ιθάκη. Στο άλλο σπίτι που έπεσε ο πύραυλος έμενε ένα νεαρό ζευγάρι, η κοπέλα μάλιστα είναι και έγκυος. Τα σωστικά συνεργεία κατόρθωσαν να τους βγάλουν, ευτυχώς δεν έχουν σοβαρά τραύματα. Φυσικά οι άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, Ελένη, δεν έχουμε τη συνολική εικόνα ακόμη. Δεν έχουμε τη συνολική εικόνα. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή, ακριβώς επειδή χτυπήθηκε το κυβερνείο, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Γενικό Επιτελείο, δηλαδή μέσα στο κέντρο του Βελιγραδίου, πολλά κτίρια, ο στρατός περικύκλωσε όλη την περιοχή. Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούμε, δεν έχουμε πρόσβαση αυτή τη στιγμή για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ποια είναι ακριβώς
η κατάσταση mm-hmm. αυτή την Ελένη, πάρε αν έχεις την καλοσύνη μία ανάσα, μην κλείσεις τη γραμμή σου, να δούμε τι γίνεται και με τους Έλληνες φοιτητές. Ο Βασίλης Χατζηνικολάου, Έλληνας φοιτητής στο Βελιγράδι, μας ακούει. Βασίλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Τι ζήσατε εσείς και πες μας καταρχήν αν είναι καλά στην υγεία τους οι υπόλοιποι λίγοι Έλληνες φοιτητές που έχουν απομείνει, αν επικοινωνήσατε, δεν ξέρω. Όσοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ναι, είμαστε καλά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι όντως αυτά οι βόμβες που πέσανε στα σπίτια που πέσανε mm-hmm. είναι πολύ κοντά, παραδείγματος χάρη σε μένα, είναι 1 χιλιόμετρο από μένα. 1 χιλιόμετρο από το δικό σου σπίτι. Ναι, ναι, είναι 5 με 10 λεπτά με τα πόδια. Νιώσατε και εσείς εκεί το σεισμό, Βασίλη? Στις 5.30 ώρα, ναι, εκεί που λίγο πριν με πήρε ο ύπνος, γιατί τώρα ξάπλωσα να κοιμηθώ. 6.30 ώρα Ελλάδος. Κουνηθήκαμε αρκετά, ναι. 6.30 δικά σας. Αν είναι δυνατόν. Τώρα τι βλέπεις από το παράθυρό σου, Βασίλη? Το παράθυρο αυτή τη στιγμή είναι κλειστά, δεν βλέπω παιδιά τίποτα. Αποφάσισα να κοιμηθώ, αν και ακόμα δεν έχει σταματήσει ο συναγερμός. Καταφύγιο δεν έχετε στην πολυκατοικία εκεί? Υπάρχει καταφύγιο, αλλά τέτοια ώρα, 6 ώρα, συνήθως οι πιο πολλοί βγαίνουν από τα καταφύγια και πάνε να κοιμηθούν. Βασίλη, να έχεις καλή ξεκούραση, να έχεις μια καλή μέρα. Σου εύχομαι, επιστρέφουμε στην Ελένη Καλογεροπούλου. Ελένη, ναι. Να πούμε ότι βρισκόμαστε ανάμεσα στους πυράβλους και στο σεισμό τώρα, Θανάση. Ομολόγω ότι αυτό δεν το περιμέναμε. Δεν έχουμε είναι απίστευτο. Αυτό πραγματικά δεν το πιστεύαμε κι εμείς. Νομίζαμε ότι είναι βόμβα και δεν άκουσες τον ήχο, Ελένη. Αλλά δυστυχώς είναι και τα στοιχεία της φύσης εναντίον. Μα και εγώ ομολογώ ότι στην αρχή πραγματικά πίστεψα ότι δεν έχω αρχίσει και μπερδεύω και τα συναισθήματα και τους ήχους και τις αισθήσεις. Δηλαδή δεν είχα καταλάβει. Αυτό το πράγμα που ένιωσε, γιατί πραγματικά μόλις είχα καθίσει πάνω στο κρεβάτι και περίμενα να μου τηλεφωνήσετε για να βγω σε εσάς. Και με το που είχα μπει στο δωμάτιό μου, όταν ένιωσε πραγματικά να φεύγουν όλα τα πράγματα, η συνάδελφος ή κάτι μακριά από το έθνος που βρίσκεται δίπλα, ξέροντας ότι γενικά εγώ τα αντιμετωπίζω έτσι λίγο πιο ναι. ελαφριά τα πράγματα, όρμησε στο δωμάτιο μου, είπε ότι πρέπει να βγούμε, γίνεται σεισμός, και εκεί συνειδητοποίησα ότι πραγματικά όλο το κτίριο πήγαινε ερχόταν. Μας τηλεφώνησαν από τη ρεσεψιόν ότι πρέπει να κατεβούμε και όλοι οι Έλληνες δημοσιογράφοι που βρισκόμαστε σε αυτό το ξενοδοχείο, που επαναλαμβάνω ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητός ίσως γιατί είναι και παλιό το ξενοδοχείο, είναι παλιό το κτίριο, αλλά πρέπει να ήταν και πολύ κοντά. Πάντως όλη η νύχτα αυτή, Θανάση, που έχουμε περάσει ήταν πραγματικά μια, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, πολύ δύσκολη νύχτα. Ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί από τις 10.30 και όπως σας είπα μέχρι πριν από λίγη ώρα ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πρέπει να σας πω ότι μετά γύρω στις 3 η ώρα υπήρξε και συσκότηση γενικά στο κέντρο του Βελιγραδίου. Πρέπει να ήταν η ώρα που δέχθηκε τον παράζ των επιθέσεων του Βελιγραδίου. Ακριβώς λίγο μετά και ενώ πλησιάσαμε ξανά για δεύτερη φορά στο Κυβερνείο και στο Υπουργείο Εξωτερικών, μας είπαν ότι πρέπει να απομακρυνθούμε, υπήρξε συσκότηση γιατί είχαν την πληροφορία ότι τα ανατολικά αεροσκάφη θα επέστρεφαν για να χτυπήσουν ξανά. Και κάνουν, τέλος πάντων δεν το ξέρω αυτό και ακριβώς, έτσι μου είπαν ότι η συσκότηση γίνεται για να μην μπορούν τα ανατολικά αεροσκάφη να βρίσκουν ακριβώς το στόχο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ακριβώς, για να είμαι και ειλικρινής. Απλώς όταν ρώτησα γιατί υπήρχε όλη αυτή η ατμόσφαιρα, γιατί δεν υπήρχε τίποτα, κανένα φως, πρέπει να σας πω ότι όλα τα κτίρια ζώστηκαν από άβρες, από μεγάλα... Δεν σ' άκουσα. Ζώστηκαν από την αστυνομία, είπες. Από την αστυνομία αλλά και από το στρατό. Ήταν από τις λίγες νύχτες που εδώ στο Βελιγράδι είδαμε τόσο πολύ στρατό. Είδαμε τόσο πολλές άβρες, καμιόνια με στρατιώτες. Σας λέω, έζωσαν όλη την περιοχή γύρω από το κέντρο. Όπως καταλαβαίνετε, το Κυβερνείο, το Υπουργείο Εξωτερικών, εκτός από το ότι είναι δύο κτίρια που έχουν ένα συμβολικό χαρακτήρα, έχουν μέσα φυσικά και πάρα πολλά. Έχουν αρχεία, έχουν πράγματα, έχουν... Φυσικά πρέπει να πούμε ότι αυτά τα κτίρια, τα κυβερνητικά κτίρια, έχουν εκενωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτοί είναι οι στόχοι. Οπότε δεν πιστεύω τουλάχιστον ότι μέσα σε αυτά τα κτίρια θα υπήρχαν άνθρωποι. Υπήρχαν όμως πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα φυσικά για την κυβέρνηση και για τα... Είπαμε, ο κυρίως στόχος είναι να σπάσουν το ηθικό του Ιουγκοσλάβικου λαού. Ναι,
Όμως, Ανάση μου, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Είναι παράλογο να βλέπεις δύο κατεστραμμένα σπίτια μέσα σε μία περιοχή, μέσα σε, ουσιαστικά, όχι σε κατοικημένη περιοχή, ήταν σε μία πύκνο κατοικημένη περιοχή, σε μία φτωχή περιοχή. Ακούσατε προηγουμένως και τον Έλληνα φοιτητή που, όπως αντιλαμβάνεστε, οι Έλληνες φοιτητές σε όλα τα μέρη του κόσμου δεν μένουν στο Κολωνάκι, μένουν σε περιοχές που, εν πάση περιπτώσει, έχουν χαμηλά ενίκια. Πραγματικά τέτοια είναι η περιοχή. Έριξαν λοιπόν δύο πυράβλους σε αυτή την περιοχή, κατέστρεψαν δύο σπίτια. Μέσα στο ένα το σπίτι υπήρχαν και δύο παιδιά, όπως σας είπα και προηγουμένως, ένα νεαρό ζευγάρι και μάλιστα η κοπέλα είναι και έγκυος. Είναι, και μην μπει κανένας ξανά, εν πάση περιπτώσει, ότι ο πόλεμος θα έχει αυτά. Αυτό δεν είναι πόλεμος. Γιατί επαναλαμβάνω ότι, αν μη τι άλλο, εμείς δεν έχουμε αισθανθεί τον πόλεμο. Δεν πυροβολούν και από την άλλη πλευρά. Υπάρχουν μόνο επιτιθέμενοι. Οι αμυνόμενοι δεν κρατούν όπλα. Ξέρεις πολύ καλά, βεβαίως, ότι το ίδιο θα πούν, το ίδιο θα ψελίσουν οι νατοικίες ανακοινώσεις τους σήμερα. Ελένη, να θυμηθείς, Ανάση, ότι και σήμερα το βράδυ θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Είναι, η αίσθηση που έχουμε εδώ στο Βελιγράδι είναι ότι τουλάχιστον μέρα με τη μέρα κλιμακώνουν πια τις επιθέσεις που κάνουν στο Βελιγράδι το ΝΑΤΟ. Και όλα αυτά την ώρα που περιμένουν στο Βελιγράδι, ο κύριος Μιλόσεβιτς περιμένει τον κύριο Τσερνομίρντιν, υποτίθεται ότι υποστηρίζονται και οι όποιες διπλωματικές προσπάθειες γίνονται, και την ώρα που ο κύριος Τζάκσον, ο ευαισθημότατος Τζάκσον, είναι εκεί για να πάρει τους τρεις εχμαλώτους. Η μοναδική του έννοια φαίνεται ότι είναι να πάρει τους τρεις εχμαλώτους, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Μόνο αυτό όμως τους ενδιαφέρει. Ελένη, ξεκουράσου. Θέλω να σε παρακαλέσω να ξημερώσει και μόνο όταν νιώσεις ασφαλής να ξαναβγείς για ρεπορτάζ. Είμαστε, και... έχει ήδη ξημερώσει, Θανάση, εδώ πέρα. Πια είμαστε όλοι στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου. Και όπως καταλαβαίνεις, τώρα πια δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για ξεκούραση ούτε τίποτα. Τελείωσε για μας. Σας ακούσουμε και πάλι όταν εσύ το κρίνεις και όταν θα έχεις τα πρώτα στοιχεία των απολογισμών αυτής της τρομακτικής νύχτας. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρόσεχε. Γεια σας. Ρένα. Και όλα αυτά, Θανάση, ήταν ο ίδιος ο καγκελάριος Σρέντερ. Είπε ότι αν υπάρχουν δείγματα, ενδείξεις πραγματικές ότι φεύγει ο Γιουγκοσλαβικός στρατός από το Κόσοβο, είναι το ΝΑΤΟ διατεθειμένο να σταματήσει έστω και προσωρινά για μερικές ημέρες τους βομβαρδισμούς. Ωστόσο, γίνεται αυτός ο διπλωματικός πυρετός και παρόλα αυτά βλέπουμε, λες και το κάνουν επίτηδες, εντείνουν ακόμα περισσότερο τους βομβαρδισμούς, ενώ περιμένουν και καινούργια και νέα αεροσκάφη, 300 αεροσκάφη. Τα πρώτα, μάλιστα, τα Β-52, τα βομβαρδιστικά, θα φτάσουν όπου να είναι στην περιοχή για να ενισχύσουν τις νατοϊκές δυνάμεις. Για να δούμε λοιπόν τις διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται. Νέα πρωτοβουλία για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Ιγκοσλαβία εγκαινιάζει η Μόσχα. Άλλωστε και οι Αμερικανοί ομολογούν ότι για την πολιτική λύση η Ρωσία είναι απαραίτητη. Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βίκτορ Τσερνομίρντιν συναντήθηκε με τον Κόφι Ανάν και αμέσως μετά έφυγε για τη Βόνη, όπου συναντήθηκε με τον καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ. Θα εκπληρώσουμε την αποστολή που μας αναλογεί ως μεσάζοντες με τη μεγαλύτερη δυνατή πίστη για την διευθέτηση αυτού του προβλήματος, του προβλήματος στο Κόσοβο. Πιστεύω ότι προσπάθειε των Ηνωμένων Εθνών μέσω του κυρίου Ανάν και της Ρωσίας μέσω του κυρίου Τσερνομίρντιν κατευθύνονται ήδη προς μια πολιτική λύση και σε αυτό το γεγονός βασιζόμαστε. Ιδιαίτερη σημασία έχει και τετραμερή συνάντηση στη Μόσχα με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Παπανδρέου, του Γερμανού Υπουργού Άμυνας Ρούντολφ Σάρπινγκ, του Καναδού Υπουργού Εξωτερικών Λόιντ Άξουορθ και του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Ιγκόρ Ιβανόφ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ Κόφι Ανάν και είχαν ιδιαίτερη συνομιλία, η οποία κράτησε 30 λεπτά. Υπάρχει κοινή η αγωνία μας για την γρηγορότερη επίλυση του προβλήματος του Κωσόβου. Πάντως, το πολιτικό σκηνικό στην Ιγκοσλαβία άλλαξε μετά την αποπομπή του Βουκ Ντράσκοβιτς από την κυβέρνηση. We will continue to fight for the defending of our state from NATO aggression. Please don't make any link with this today's decision with a possible crackdown in national unity in Serbia. Well, I believe that any leader who responds to criticism within his government by immediately firing the naysayers, in other words, any leader who can only tolerate the company of yes men, is not a strong leader. Πάντως, πολιτικοί παρατηρές δεν αποκλείουν ακόμη και το ενδεχόμενο σύλληψης του Ντράσκοβιτς αν ο Γιουγκοσλαβικός στρατός εκτιμήσει πως ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με τις δηλώσεις του θέτει σε κίνδυνο την άμυνα και την ενότητα της χώρας. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Σερβίας Μιλουτίνοβιτς υπέγραφε με τον ηγέτη των Αλβανοφώνων Ιμπραήμ Ρουγκόβα συμφωνία για την προσωρινή κυβέρνηση του Κωσοβοπεδίου. Ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις και θέλουμε να τις ολοκληρώσουμε, να σταματήσει η κρίση και να ξαναχτίσουμε το Κόσοβο.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ο Μπιλ Κλίντον θα συναντηθεί στις 5 Μαΐου στη Γερμανία με τον καγκελάριο Σρόντερ, ενώ θα επισκεφθεί και τα αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν στη χώρα. Πάντως, η ψυχρολουσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ήταν γερή για τον πρόεδρο, καθώς το σώμα απερίψε με συντριπτική πλειοψηφία την πρόταση για κήρυξη πολέμου στη Ιουγκοσλαβία. Και ας έλεγε χθες ο Κλίντον κοινικά πως ο καιρός βελτιώνεται, άρα βολεύει για τον πόλεμο. Την αποθέωση γνώρισε χθες το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Μίκης Θεοδωράκης σε εκδήλωση που διοργάνωσε προς τιμήν του η ΓΕΣΕΕ. Με αστήρευτες δυνάμεις, ο μεγάλος μας μουσικοσυνθέτης συγκίνησε για μία ακόμη φορά τους χιλιάδες θεατές, ενώ μιλώντας πριν από τη συναυλία, επετέθη με δρυμύτητα εναντίον των ατοικών για την απόφασή τους να βομβαρδίζουν την Ιουγκοσλαβία. Για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης μας έκανε να συγκινηθούμε, να θυμηθούμε, να δακρύσουμε και να ονειρευτούμε. Να δούμε την Ελλάδα μέσα από τα δικά του μάτια, μέσα από τα δικά του τραγούδια. Στη μεγάλη γιορτή για την εργατική πρωτομαγιά και τα 80 χρόνια της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν το τιμόμενο πρόσωπο για την προσφορά, τους αγώνες, το ήθος του. Καλούμε τον αγαπημένο μας Μίκη να έρθει στο βήμα. Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας από τη μια μεριά και η Τιμητική Επιτροπή από την άλλη εκφράζουν και εκπροσωπούν ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει ένας λαός. Και όταν ο λαός αυτός είναι ο ελληνικός, με την τόσο βαριά και πλούσια παράδοση και ιστορία, η τιμή γίνεται ακόμα πιο ακριβή, ακόμα πιο δυσβάστακτη. Ο Μίκης εκφράζει τα συναισθήματα και του λαού και ειδικότερα των εργαζομένων. Ξέρει καλά το συναίσθημα, ποιος είναι ο Έλληνας. Η ζωή του ολόκληρη είναι άρρηκτα δεμένη με την πορεία του τόπου μας, με την πορεία του ελληνικού λαού. Οι εργαζόμενοι τίμησαν τον Μίκη Θεοδωράκη με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ και εκείνος στην ομιλία του χαρακτήρισε αυτή τη στιγμή κορυφαία στη ζωή του. Έχω περίπου την ηλικία της ΓΕΣΕΕ. Και από τα εφηβικά μου χρόνια ζυμώθηκα μαζί σας στους αμέτρητους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, για δημοκρατία, για κοινωνική δικαιοσύνη. Ακούγοντας τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύουν Γιάννη Ρίτσο, Οδυσσέα Ελίτη και Ιάκωβο Καμπανέλη, ο μεγάλος δημιουργός σιγοτραγουδούσε, σκουπίζοντας διακριτικά τα υγρά μάτια του. Το Μίκη Θεοδωράκη της Ελλάδας και των αγώνων τίμησαν όμως εκτός από τη ΓΕΣΕΕ και οι χιλιάδες απλοί πολίτες που γέμισαν ασφυκτικά το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όπως μας είπαν οι παλιότεροι, ήρθαν εδώ για να θυμηθούν και να συγκινηθούν και οι νεότεροι για να πάρουν δύναμη και κουράγιο. Ο μεγαλύτερος μουσουργός της Ελλάδας. Μεγαλύτερος αποκλείεται, δεν υπάρχει. Αμέσως μετά τη συναυλία προς τιμή του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη, ο Μίκης μαζί με εκπροσώπους της ΓΕΣΕΕ αλλά και κάποιους πολιτικούς παράγοντες πήγαν σε ταβέρνα και εκεί είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν τα παλιά. Εδώ βλέπουμε λοιπόν την άφιξη στην ταβέρνα του Μίκη Θεοδωράκη μαζί με στελέχη της ΓΕΣΕΕ, μαζί με πολιτικούς, μαζί με ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων, εδώ είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Πήγαν εκεί να πιούν ένα ποτήρι κρασί. Και είχαν την ευκαιρία με κάποιους, είχε την ευκαιρία ο Μίκης με κάποιους παλαιότερους να θυμηθούν στιγμές ουσιαστικά της νεοελληνικής μας ιστορίας, στιγμές, σταθμούς, εδώ ηθοποιός ο κύριος Μπέζος, στις οποίες στιγμές μεγαλούργησε τόσο ο ίδιος όσο και ο κύριος Φιντανίδης, όσο και χιλιάδες άλλοι Έλληνες. Πρωτοστατούσε ο Μίκης
Στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας φυλακίστηκε, εξορίστηκε, είναι γνωστή η ιστορία του όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά λοιπόν αμέσως μετά έγιναν, μετά την έξοδο του Ντεβέν, ο Μίκης δεν παρέλειψε να κριτικάρει και κάποιες φιλονατοικές και ύποπτες απόψεις που ακούγονται τελευταίως. Ιδιαίτερα καυστικός ήταν με τον κύριο Ανδριανόπουλο. Μας κατηγορούν κιόλας ότι, πώς το λένε, παπαγαλίζεται, λέει, αυτά που σας λένε οι Σέρβοι. Είστε και πληρωμένοι από τους Σέρβους, τα γράφει και η Wall Street τώρα. Τα γράφει και ο Ανδριανόπουλος στη Wall Street. Να ξέρουν και οι Άγγλοι, βέβαια, αριστοκράτες, το πόσο σκάρτι είναι οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Γενικά είμαστε σκάρτι. Ξέρετε ότι έπεσε ένας πύραυλος στη Σόφια. Βέβαια, τώρα θα πει. Καιρό θα πει σκέφτο. Εδώ να σου πω, θα ήταν πραγματικά θεία δίκη να πέσει πάνω στο σπίτι του Ανδριανόπουλου. Στο σπίτι του Σομερίτη.